Κορίτσια μου γλυκά και αγαπημένα, τι κάνετε, πώς μου είστε. Εγώ είμαι εδώ ακόμα στο σπίτι μου σήμερα. Όπως σας υποσχέθηκα, θα σας πάρω μαζί μου, γιατί θα πάω στο Μόναχο με τα μεταφορικά μέσα. Καιρό είχα τώρα να πάω να κάνω τη γυναικολογική μου εξέταση και έχουμε να πούμε και διάφορα, γιατί, κορίτσια, θέλω να δοκιμάσω ένα τρέντ, το οποίο εγώ πάντα τα τσεκάρω, δεν παίρνω και κάνω ό,τι να είναι, που έχει να κάνει με διατροφή. Και θέλω να δω κι εσείς, αν το έχετε δοκιμάσει, θέλω να σας πω κι εγώ πώς το σκέφτομαι και πώς το έχω σκοπό να το κάνω και το κάνω ήδη. Και πριν ξεκινήσει αυτό το vlog, πάμε να κάνουμε εγγραφούλες. Όσες δεν το έχετε κάνει ακόμη, πατήστε απλά το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής και κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις όταν ανεβαίνουν αυτά τα βίντεο. Μπορείτε να με βρίσκετε και για συνεδρία μαζί μου. Και πάμε λοιπόν ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε. Κορίτσια μου υπέροχα, σήμερα έχω τον έλεγχο, test pap, θα κάνω και κολπικό και τώρα έχω φύγει, φοράω το παλτουδάκι μου εδώ πέρα, είμαι στο σπίτι ακόμα και θα πάω να πάρω το τρένο, θα πάω να παρκάρω το αυτοκίνητο στο πάρκινγκ, πάρω το τρένο και θα φύγω. Σήμερα έχουμε κρύο, κορίτσια, πάρα πολύ κρύο, με μείον ένα ξεκινήσαμε. Εδώ έχουμε ακόμα σκαλοσιές, δεν λένε να σταματήσουν. Βάφουνε τώρα, παιδιά, στο τέλος πρέπει να είμαστε. Πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Παιδιά, έχω μια χαρά. Θέλω να ξεκινήσουν, θέλω να έρθουν, τέλος πάντων, να έρθει η εποχή για τα Χριστούγεννα. Έχω πολύ μεγάλη χαρά. Έστησα κάμερα, έκλεισα ραδιόφωνο για να με ακούτε. Ελπίζω να ακούγομαι καλά, γι' αυτό έφαλα και το μικρόφωνο. Και πάω, κορίτσια μου, καλά, γιατί θα αφήσω το αυτοκίνητο, κάτσε λίγο να δούμε η κάμερα να μην μας εμποδίζει. Τα φυτά είναι αυτά, κορίτσια, δεν είναι κάτι, τα οποία δεν τα κόβουν και πέφτουμε εμείς πάνω. Θα φύγω λοιπόν σήμερα, γιατί έτσι, με αυτόν τον τρόπο, γιατί στο Μόναχο είναι όπως στο κέντρο, όπως είναι και σε κάθε άλλη μεγάλη πόλη. Είμαστε γύρω στα 35 χιλιόμετρα, οπότε θα κάνω καμιά ωρίτσα, πες, με τα μεταφορικά. Θα το δω όμως κάπως, το βλέπω ήδη, κάπως σαν βολτούλα. Είναι ένα δώρο στον εαυτό μου αυτό. Τα παιδιά θα πάει να τα πάρει ο Μάκης. Εγώ το βλέπω έτσι, ότι είναι ένα δώρο στον εαυτό μου. Και έτσι πρέπει να το βλέπουμε όλες οι γυναίκες. Πρέπει να το κάνουμε για εμάς. Να δίνουμε χώρο και χρόνο σε εμάς, είτε αυτό είναι εξέταση, είτε αυτό είναι μια βόλτα, είτε αυτό είναι γυμναστήριο, είτε αυτό είναι ένα ωραίο φαγητό, ένα ταξίδι, ένα σπα, ένα μασάζ, οτιδήποτε ρε παιδιά. Να σας πω όσο πηγαίνω, γιατί μέσα στο τρένο θα έχει φασαρία και δεν θα μπορώ να σας τα πω, μέχρι να φτάσω στο πάρκινγκ, τι είδους η διατροφή είναι αυτή που θέλω να ξεκινήσω. Εγώ, όπως σας είπα και πριν, γενικά δεν πηγαίνω με τα trends, ό,τι λέει η μόδα, ειδικά για διατροφή και πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή, τι κάνουμε με το σώμα μας. Εγώ διάβασα πρώτα, είδα κάποια πράγματα, ότι είναι ένας τρόπος για να χάσεις, να αποτοξινωθεί ο οργανισμός σου και κάνει προπάντων καλό στην υγεία μας. Βέβαια, όλο αυτό σε συνδυασμό με καλή διατροφή. Όχι θα φάω όλη την ημέρα και όταν έρθει η ώρα να σταματήσω να τρώω, αυτό ήταν θα χάσω. Θέλει σωστή διατροφή. Τι είναι όμως η διαλυματική νηστεία, παιδιά? Η διαλυματική νηστεία, όπως έχω διαβάσει και από ό,τι είδα και την φίλη μου, τη Δήμητρα την Παπαμίχου, τη διατροφολόγο, που την παρακολουθώ στο Instagram, είναι από Λαμία, αλλά μένει στην Αυστραλία. Δουλεύαμε κάποτε μαζί στο ίδιο το κανάλι, στο κανάλι 1. Κάνεις το εξής, θα φας 8 ώρες μέσα στην ημέρα
και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, του 24ωρου, ελπίζω να είπα ώρες, δεν τρως τίποτα. Πίνεις μόνο νερό, τσάι, χωρίς ζάχαρη κτλ. Κτλ. Για να δείτε τι ακριβώς είναι αυτό, μπορείτε να... ή να ρωτήσετε το γιατρό σας, ή να ρωτήσετε τη διατροφολόγο, ή να δείτε και στο... παντού υπάρχει αυτό και στο ίντερνετ, αν και δεν προτείνω πληροφορίες από το ίντερνετ, είναι ok να το κοιτάξετε, δεν είναι κάτι, θα πάρετε πληροφορίες. Και λέω εγώ, θα ξεκινήσω να μην τρώω το πρωί μέχρι στις 10 η ώρα, 10 και κάτι, και να το κρατήσω μέχρι στις 7, 7 και κάτι το βράδυ. Από εκείνη την ώρα και μετά όμως δεν θα φάω τίποτα, θα πιω μόνο νερό και τσάι. Και από εκεί και πέρα, το δοκίμασα πρώτη μέρα τώρα, η ώρα είναι 2 παρά, δεν πεινάω πολύ σήμερα, όσες φορές πείνασα ή πια νερό, δεν με ενόχλησε καθόλου. Πήγα γυμναστήριο, παιδιά, βέβαια θα μου πεις είναι πρώτη μέρα. Κι όμως, παιδιά, σηκώθηκα με πείνα το πρωί και μετά σιγά σιγά ήταν επειδή το είχα πάρει και απόφαση. Δεν ξέρω, δεν μου έκανε κάτι, δεν μου έκανε... Έχω ενθουσιασμό να το κάνω γιατί διάβασα πολύ ωραία σχόλια. Γενικά και οι διατροφολόγοι συστήνουν να κάνουμε κατά καιρούς, έτσι, από τοξινώσεις που λένε. Καλό κάνει στον οργανισμό. Γενικά πρέπει όλα να τα προσέχουμε. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε ο καθένας ξεχωριστά να το βλέπει μεμονωμένα και όχι τι κάνουν οι άλλοι και αν έχει αποτελέσματα. Σίγουρα μέχρι στιγμής από τον περισσότερο κόσμο υπάρχουν άμεσα αποτελέσματα. Πήγα γυμναστήριο, έκανα μία ώρα γυμναστική σε group που ήταν εντατικό, δεν ήταν, ξέρω εγώ, θα το ρίξω και λίγο, έπρεπε να κάνεις. Είχα δύναμη, δεν παθαίνεις κάτι, αλλά όπως είπα, δηλαδή τις υπόλοιπες νομίζω 14 ώρες είναι που δεν πρέπει να φας, ή 12 με 14 ώρες. Και καλό είναι το βράδυ που δεν γίνονται πολλές καύσεις, τότε να γίνεται η αφαγεία, τέλος πάντων, να μην τρως κάτι. Από τις 7 η ώρα εγώ πιστεύω είναι ok. Μπορείς να το προσαρμόσεις βέβαια ανάλογα με το πρόγραμμά σου. Δηλαδή, αν δουλεύεις πρωί 6 ώρα που θα δουλεύω εγώ, τις ημέρες που θα δουλεύω πρωί, εάν νιώσω ότι πεινάω, παιδιά, εννοείται ότι θα φάω μέχρι στις 10 που έχω βάλει στόχο να αρχίζω να τρώω. Δεν είπαμε να πεθάνουμε, είπαμε να κάνουμε κάτι που να μας βοηθήσει. Να πάθει ένα σοκ ο οργανισμός μετά τις κρεπάλες του καλοκαιριού. Γιατί η αλήθεια είναι ότι κάπως σαν και εγώ να δυσκολεύομαι αυτή την περίοδο, γιατί όλο και κάτι θα δουλέψεις παραπάνω, θα νιώσεις περίεργα. Και ως γνωστόν όλοι το ρίχνουμε στο φαγητό. Θα το δοκιμάσω μέσα στις... τις υπόλοιπες 6 μέρες που έχω βάλει στόχο. Θα σας πω πώς είναι μετά από αυτό και κατά τη διάρκεια. Θα τα λέμε και με βιντεάκια. Οπότε μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Να δούμε τι, πώς. Εγώ ξεκίνησα με 63 κιλά. Να δω πού θα φτάσω. Είναι κιλά του καλοκαιριού. 2-3 κιλά τα πήρα σίγουρα. Έχω αποφασίσει όμως το καλοκαίρι μου να το περνάω ξένιαστα. Δεν θα κάτσω να σκάσω, ούτε θα κάτσω να περιοριστώ. Εννοείται, πρόσεξα, έκανα και λίγο γυμναστική ενδιάμεσα και αυτά, αλλά όχι υπερβολές. Αφέθηκα και δεν νιώθω καθόλου τύψεις. Το δύσκολο είναι ότι όσο μεγαλώνουμε, σίγουρα κάνουμε περισσότερες κατακρατήσεις και θέλει μια συνεχή, όμορφη, καλή, υγιεινή διατροφή. Τώρα, όποιος μπορεί να το κρατήσει, είναι το ιδανικό και είναι ισορροπημένο, τέλος πάντων. 10 με 7 λοιπόν, 10 το πρωί με 7 το βράδυ, τρώω κανονικά, με προσοχή στα λίπη, δεν τρώω τηγανιτά κτλ. Κανονικά όπως έτρωγα, τα μούσλι μου, κανονικά, τα φρούτα μου, τη σαλάτα μου. Δεν χάνω κάτι, απλά δεν θα τρώω από τις 7 η ώρα το βράδυ μέχρι το πρωί 10 η ώρα.
αυτά, φίλες μου. Εγώ φτάνω τώρα όπου να είναι σε δευτερόλεπτα στο πάρκινγκ. Να πάω να βγάλω και εισιτήριο, γιατί χρειάζομαι οπωσδήποτε όλο ημέρο, γιατί δεν ξέρω πότε θα γυρίσω. Θέλω να πάω και λίγο για shopping, η αλήθεια είναι. Ψηλά ήταν αυτό. Να δω αν θα βρω και να παρκάρω. Αν και έχει αρκετά, αρκετό χώρο. Οπότε, παιδιά, θα κάνω και έτσι λίγο για μένα, για πάρτι μου. Να έχω λίγο χρόνο μόνη μου. Να μην έχω υποχρεώσεις. Να πάω μόνο για την εξέτασή μου. Και μετά να πάω χαλαρά στη βόλτα μου, γιατί το κέντρο του Μονάχου, παιδιά, είναι υπέροχο. Και τώρα που κάνει έτσι και κρύο, βέβαια δεν έχω πάρει ομπρέλα, ε. Ελπίζω μόνο να μην μου χιονίσει, η αλήθεια είναι, γιατί κάνει πολύ κρύο. Αυτά. Θα τα πούμε σε λίγο εμείς. Κορίτσια μου, συγγνώμη για το θόρυβο τώρα, έχω βγάλει μικρόφωνο, έχω φτάσει. Είμαι στο ιστορικό κέντρο του Μονάχου, καρακέντρο. Είμαι δίπλα στην οδό που έχει πάρα πολύ έτσι μάρκες και τα λοιπά. Χαζέψω λίγο να τα δω έτσι, να πάρω λίγο μάτι μετά, αφού τελειώσω. Τώρα έχω λίγο αγωνία γιατί δεν είναι και τόσο προσεκτική όταν με εξετάζει. Θα τις μιλήσω πιο πριν όμως. Έχουν περάσει εποχές που σταμάτησα, που δεν μιλάω. Τώρα πια λέω αυτό που νιώθω και ας παρεξηγηθώ. Δεν με πειράζει καθόλου, αρκεί να γίνει αυτό που νιώθω εγώ καλά. Πάω πάνω και σας λέω μετά τι έγινε, κορίτσια. Κορίτσια μου αγαπημένα, μόλις τελείωσα, φεύγω από τη γιατρό. Η γιατρός μου λέγεται Κρήτικος, είναι για εσάς που είστε και εδώ στο Μόναχο, γιατί είστε αρκετά κορίτσια. Είναι ελληνογερμανίδα, αλλά μιλάμε για γερμανικά. Πήκε μια κυρία στο σαντσέρ. Είχα πάει όταν ήμουνα έγκυος στην Αριάδνη. Είχα αλλάξει γιατρό τότε και ήθελα κάποια που μπορώ να συνεννοηθώ, ρε παιδί μου. Τελικά δεν μιλήσαμε σχεδόν ποτέ στα ελληνικά. Μόνο κάτι έτσι λέξεις που άμα δεν καταλάβαινα κάτι, ας πούμε, το έλεγα, μπορεί να το έλεγα και στα ελληνικά. Αλλά ποτέ δεν συνεννοηθήκαμε στα ελληνικά. Τώρα πάω βόλτα, παιδιά. Το μήνυμα του βίντεο αυτού, όπως καταλαβαίνετε, είναι να κοιτάτε τον εαυτό σας, είτε λέγεται διατροφή, είτε λέγεται έλεγχος, test pap, οτιδήποτε, εξετάσεις αίματος. Γυναίκες, προσέχετε τον εαυτό σας, μου είπε και η γιατρός, γιατί της είπα κάτι, τέλος πάντων, και μου λέει, είναι σίγουρα από το στρες, είναι πολλά που σκεφτόμαστε γυναίκες, πολλές αρμοδιότητες, πολλά στο κεφάλι μας, οπότε κοιτάξτε τον εαυτό σας, κορίτσια. Και όλα καλά θα πάνε. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Γεια σας.